Να σας ρωτήσω κάτι. Τόσα χρόνια στο δικαστικό κουλμπέτι έχετε ακούσει πιο έντονη, τόσο σκληρή φρασιολογία στα συμπεράσματα απόφασης? Ήταν μια καυστική απόφαση, οφείλω να πω. Δεν έχει σημασία όμως τι φράσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, σημασία έχει η ουσία της απόφασης, την οποία θα μελετήσουμε ως δικηγόροι του κυρίου Ερωτοκρήτου με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρίως στη πτυχή του κατά πόσον έχει παραβιαστεί το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Προς την κατεύθυνση αυτή, εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μη συμφωνώ καθόλου με την απόφαση του Συμβουλίου για το χειρισμό που έκαμε της πτυχής του δικαιώματος έκφρασης του οποιοδήποτε πολίτη, περιλαμβανομένου και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Ως δικηγόρο ότι... δεν σας ανησυχεί το γεγονός, ο χαρακτηρισμός, ότι νομικά είναι ανίκανος ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας? Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα ο κύριος Ρωτοκρήτου κατήχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και έρχεται το ανώτατο δικαστικό όργανο να κρίνει τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα νομικά ανίκανο. Η πτυχή αυτή έχει να κάνει με τα ευρήματα του Συμβουλίου σε σχέση με τη συμπεριφορά του που εξέτασε. Δεν είναι μια, δεν καλύπτει ευρύτερα τις δυνατότητες του να ασκεί τα καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Περιορίζεται μέσα στα πλαίσια αυτά που εξέτασε το Συμβουλίο, τη συμπεριφορά του, τη συγκεκριμένη. Μπορεί να πει κάποιος, ακούγοντας την απόφαση, τουλάχιστον τα τελευταία στάδια, ήταν μια απόφαση καταπέλτης για τον Ρίκο Ρωτοκρήτου? Ήταν μια απόφαση ασφαλώς με έντονους χρωματισμούς που δεν είναι σύνηθες για τα δικαστήρια. Στα δικαστήρια τέτοιου είδους εκφράσεις δεν χρησιμοποιούνται. Η δικαστική γλώσσα είναι εντελώς διαφορετική, αλλά εδώ δεν είχαμε να κάνουμε με δικαστήριο, είχαμε να κάνουμε με το δικαστικό συμβούλιο. Την αναμένετε την απόφαση? Θα μελετήσουμε την απόφαση και θα δούμε, θα μελετήσουμε τα επόμενα βήματα. Δεν χρειάζονται βεβαιασμένες αποφάσεις, ούτε χρειάζεται να κάνουμε ενέργειες που να δυσκολέψουν είτε την αποκατάσταση του κλίματος του ομαλού στην νομική υπηρεσία, είτε να δυσκολέψουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στόχος όλων πρέπει να είναι να επανέλθει η ομαλότητα στην νομική υπηρεσία, στους θεσμούς του κράτους και βεβαίως η επιτυχία να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουν άμεσα οι πληγές που έχουν προκληθεί στην νομική υπηρεσία? Ελπίζω πως θα κλείσουν. Άλλωστε πρέπει να κλείσουν. Στόχος πρέπει να είναι να αποκατασταθεί ένα κλίμα στην νομική υπηρεσία που να μπορέσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, να παίρνει γρήγορα αποφάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα που την απασχολούν, για να μην φτάνουμε στο σημείο με τις καθυστερήσεις να ληφθούν αποφάσεις, ανθρώποι να μένουν μέσα στις φυλακές και να πεθαίνουν ενώ έπρεπε να αποφυλακίζονται σε κατάλληλο χρόνο και να μην παρατηρούνται αυτού του είδους η ευθυνοφοβία στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων στην κατάλληλη ώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να κάνει θέμα τώρα. Αντιλαμβανόμαστε. Διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις γραμμές. Μα δεν παίζω κρυφτούλη, μιλώ καθαρά. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Μπουργουρίδη? Για το Γενικό Εισαγγελέα. Αφήνετε εχμές για το Γενικό Εισαγγελέα, για την υπόθεση Παπακώστα. Αφήνω και για τον κύριο Ερωτοκρήτου εχμές και για τον κύριο Κληρίδη εχμές, διότι ήταν και οι δύο που χειρίστησαν την υπόθεση Παπακώστα. Δεν είναι μόνος για τον ένα. Λέω καθαρά ότι σε μια χώρα που θέλει να υπερηφανεύεται για τον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί της, δεν πρέπει οι άνθρωποι ετοιμοθάνατοι να πεθαίνουν στις φυλακές. Και πρέπει να βρίσκονται εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις στη θέση την κατάλληλη,
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις την ώρα που πρέπει. Υπουργό, δεν μπορεί να είναι πιο καθαρά τα πράγματα από αυτά όπως τα διατυπώνουν. Κύριε Υπουργέ, μας λέτε ότι αυτή η κόντρα που συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα στην νομική υπηρεσία επηρέασε το έργο ή βασικές υποθέσεις της νομικής υπηρεσίας. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενά σας. Και είστε ένας έγκριτος νομικός, παλιά καραβάνα στο επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω ακράδαντα, όχι θέλω να πιστεύω, πιστεύω ακράδαντα, ότι οπωσδήποτε αυτή η κόντρα είχε δυσμενή επίδραση στον τρόπο που λειτουργούσε και λειτουργεί η νομική υπηρεσία. Ελπίζω αυτά να ξεπεραστούν και η νομική υπηρεσία να λειτουργεί από τώρα και στο εξής, χωρίς τα όποια βαρύδια αυτή η υπόθεση της επρόσθεσε. Σκοπός της νομικής υπηρεσίας είναι να απονέμει στο βαθμό που της αναλογεί το δίκαιο και το δίκαιο πρέπει να γίνεται έστω και θα χαλάσουν οι ουρανοί. Δεν πρέπει το δίκαιο να απονέμεται στη βάση οποιοδήποτε σκοπιμότητων ή στη βάση του φόβου μα τι θα πει ο Α, τι θα πει ο Β. Το τι θα πει ο Α και ο Β δεν έχει τίποτε να κάνει με την απονομή του δικαίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να κάνει να πράξει διαφορετικά από αυτό το οποίο αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύεται να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.